Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την εκπομπή χορηγεί ο καφές του Λαϊκού. Ο Κυπριακός Καφές του Λαϊκού σας κερνά επιπλέον 25% δωρεάν καφέ με ένα ζεστό ευχαριστώ για την προτίμησή σας. Βρείτε τη νέα χρυσή συσκευασία με την κόκκινη ένδειξη και απολαύστε 25% επιπρόσθετο προϊόν από τον καφέ του Λαϊκού. Κυπριακός Καφές Λαϊκού. 65 χρόνια ο χρυσός καφές της Κύπρου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου, μέχρι τις 8 σήμερα η εκπομπή, γιατί είναι Παρασκευή. Μετά τις 8 έχουμε ευρωπαϊκά θέματα με τη συνάδελφο την Ζωή Τηλεγράφου. Λοιπόν, θα έχουμε τους ηγέτες τριών κομμάτων, ΕΔΕΚ, ΔΥΚΟ και ΑΚΕΛ. Εκ μέρους της ΕΔΕΚ θα μιλήσουμε με τον δεύτερο τη τάξη, τον αναπληρωτή πρόεδρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Ομήρου προεδρεύει της Δημοκρατίας. Οπότε έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μπορεί να πει κανείς έτσι, δύο είναι τα πράγματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Η υπόθεση στην ΠΑΦΟ με τις εκλογές και το θέμα της οικονομίας. Να είναι να ξεκινήσουμε από την οικονομία. Αυτό που όλοι περιμένουμε σήμερα, κύριε Σιζόπουλε, είναι ότι παραδίδεται επιτέλους η πρώτη υπόθεση που αφορά πρώην αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου. Παραδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα. Θα αποφανθεί αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα και έναντι ποιον. Και όπως φαίνεται και όπως δείχνουν τα πράγματα με βάση τα όσα λένε, θα έχουμε τις πρώτες καταχωρήσεις υποθέσεων στο δικαστήριο πριν το τέλος του έτους. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει και γρήγορα και σωστά. Γιατί ούτε το να είναι πολύ γρήγορα και να μην στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες είναι σωστό, αλλά ούτε και μια αργοπορία θα μπορέσει να δώσει την όθηση που πρέπει για την εξυγίανση αυτού του τεράστιου σκανδάλου, το οποίο ουσιαστικά έχει διαλύσει την κυπριακή οικονομία. Τη στιγμή που κάποιοι είναι πάρα πολύ καλά γνωστό ότι έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν αξιοποιήσει τις δεσπόζουσες θέσεις που κατήχαν στο τραπεζικό σύστημα για να πλουτίσουν οι ίδιοι και όχι μόνο. Mm-hmm. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι στην έρευνα περιλαμβάνεται και η λαϊκή. Ότι θα είναι δηλαδή το σύνολο του τραπεζικού τομέα το οποίο θα διερευνηθεί. Ναι, ειδικά η παραχώρηση του ΕΛΑ, αλλά εδώ υπάρχουν προβλήματα γιατί λένε δεν τους δίνουν στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα για τον ΕΛΑ και επειδή επικαλείται την δική της έρευνα και εδώ υπάρχουν έτσι κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα του ΕΛΑ. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τίθενται και πρέπει να τεθούν στο μικροσκόπιο. Γνωρίζετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μετά την κατάρρευση της λαϊκής υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν διοικητικά στελέχη, για τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλιζαν χαμηλό το καδάνια σε υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ακόμα και μετά το κλείσιμο της λαϊκής υπήρχαν λογαριασμοί που δεν είχαν κουρευτεί. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί σε όλη τη διερεύνηση η οποία γίνεται. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο λαός περιμένει κάποια στιγμή ότι θα υπάρξουν τιμωρίες παραδειγματικές, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο. Είναι αποτέλεσμα της ατιμωρησίας που προηγήθηκε, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι σκάνδαλα τα οποία στο παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί και ήταν σοβαρά σκάνδαλα, είτε με πολιτικές πλάτες είτε και με εισαγγελικές ευθύνες, συγκαλύφθηκαν. Άτομα τα οποία εμπλέκονταν σε αυτό συνέχισαν ανενόχλητα να ασκούν την επαγγελματική τους και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν και αυτοί εμπλεκόμενοι στην ουσία καταλάμπαναν ακόμα υψηλότερες θέσεις και εξακολουθούσαν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Έτσι λοιπόν το ένα σκάνδαλο ήταν προφανές ότι θα διδεχόταν το άλλο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που σήμερα που καθημερινά ακούμε και ένα καινούριο σκάνδαλο, φτάσαμε σε ένα σημείο πια που οι πολίτες
άρχισαν να εθίζονται στη λογική των σκανδάλων και να μην συγκινείται πια κανένας από τίποτε. Όλα πια τα περιμένουμε και τα αναμένουμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει η διερεύνηση να γίνει μόνο για το θέμα του τραπεζικού σκανδάλου, για το θέμα το πώς χειριστήκαν τον τραπεζικό τομέα, το πώς έγινε το θέμα του έλα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Είναι και το ζήτημα πώς φτάσαμε στο κούρεμα. Είναι το ζήτημα πώς παραχωρήσαμε τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνούμε. Ναι. Γιατί όλα αυτά συμποσούνται σε μερικά δισεκατομμύρια, τα οποία στη συνέχεια, για να μας τα δώσει, τρόικα μας κατέστρεψαν την οικονομία, αλλά κυρίως αυτοί που πληρώνουν το μεγάλο κόστος είναι οι Κύπροι πολίτες, είναι ο φορολογούμενος πολίτης. Και αυτά που λέτε και για τις τράπεζες, τα παραστήματα και για το κούρεμα είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται και στην έκθεση «Θυμόμαστε» της Βουλής που έγινε. Να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που λέτε, κατά πόσον πρέπει να μας ανησυχήσει η χθεσινή δήλωση του Ρώσου Προέδρου, κύριε Σιζόπουλε, ο οποίος καταρχήν είπε ότι η Κύπρος είναι ένα κακό παράδειγμα, γιατί οι Ρώσοι έχασαν τα χρήματά τους με το κούρεμα και εξήγηλε πλήρη αμνηστία για όσους πάρουν πίσω τα χρήματά τους στην Ρωσία. Όχι απλώς δεν θα έχουν ούτε φόρους ούτε τίποτα, αλλά δεν θα τους ρωτήσουν καν από πού βρήκαν τα χρήματα. Νομίζω είναι μια δήλωση βόμβα αυτή από μέρους του Ρώσου Προέδρου. Είναι προφανές ότι σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας αυτό που επιχειρεί είναι να σταθεροποιήσει την οικονομία της δικής του της χώρας και κυρίως να την ενισχύσει. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας υπόγειος ή ένας έμμεσος πόλεμος αυτή τη στιγμή, κυρίως από πλευράς των Αμερικανών, σε βάρος της Ρωσίας για ευνόητους λόγους. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι ήταν και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στην Κρυμαία και στην Ρωσία, που κατά την άποψή μου κακώς η δική μας η κυβέρνηση συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ψήφισε. Θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει την ίδια στιγμή ανάλογες κυρώσεις ή ακόμα και μεγαλύτερες κυρώσεις να υπάρχουν σε βάρος της Τουρκίας, που κατηγορείται για πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα και που είναι πολύ εκτεθειμένη, κάτι που δεν το έπραξε και δεν το διασύνδεσε. Και το δεύτερο, φαίνεται ότι και η πτώση της τιμής του πετρελαίου δεν είναι εντελώς τυχαία. Επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα η ρωσική οικονομία εξαρτάται κυρίως από την εξαγωγή πετρελαίου, όσο μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, τόσο τα έσοδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώνονται, άρα ενδεχομένως τα προβλήματα για την κάλυψη των αναγκών και των προπολογισμών της να μεγαλώνουν. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πάρει μέτρα για να προστατεύσει την οικονομία της. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι δεν την ενδιαφέρει τι θα γίνει με την Κύπρο ή τι θα γίνει με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Mm-hmm. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει την δική της οικονομική ευρωστία. Γι' αυτό θα πράξει. Όλοι στη θέση μιας σοβαρής και υπεύθυνης διακυβέρνησης, αυτό θα έπαρταν. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα γονατίσουμε κι άλλο εμείς. Θα έχει κόστος. Η Κύπρος όπως έχει κόστος και με την επιβολή των κυρώσεων. Έτσι είναι, και με τις εξαγωγές προϊόντων που έχει κλείσει. Ακριβώς. Όπως επίσης υπάρχει κόστος από το γεγονός ότι έχει υποτιμηθεί το ρούβλι και το βλέπουμε στο θέμα του τουρισμού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλές οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην κυπριακή οικονομία. Και όπως πάντοτε τονίζαμε, αυτό που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι η κυπριακή οικονομία είναι μια μικρή και ανοιχτή οικονομία. Άρα είναι πολύ ευάλωτη σε διάφορες μεταβλητές οι οποίες συμβαίνουν στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν εκείνο που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε την οικονομία μας. Η οικονομία μας δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Το λέγαμε από το 1975. Το λέγαμε πολύ περισσότερο μετά την άνοδο του κυρίου Βασιλείου σε εξουσία. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα αυγά της οικονομίας σε έναν καλάθι. Ότι θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει διάφορους κλάδους της οικονομίας, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και οι οποιασδήποτε επιπτώσεις να μην είναι τόσο σημαντικές, αλλά να είναι όσο το δυνατό, αν όχι ανεπαίσθητες, οι λιγότερες δυνατές σε βάρος της κυπριακής οικονομίας. Κύριε Σιζόπουλε, να πάμε και στην ΠΑΦΟ. Βρήκατε υποψήφιο? Τι γίνεται? Κοιτάξτε, το θέμα της ΠΑΦΟ νομίζω ότι πρέπει να αντικριστεί με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Θα πρέπει να γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί. Θα πρέπει να υπάρξει η επιλογή κατάλληλου ή καταλλήλων υποψηφίων, για να μην ενδεχομένως ένας, εάν και εφόσον θα γίνουν εκλογές, που να
έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία να μπορούν οι δημότες της ΠΑΦΟΥ να εμπιστευτούν κάποιον από τους υποψήφιους, αλλά την ίδια στιγμή να έχει και τα χέγγια ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια εξυγίανση. Η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και έψεσα από τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και θα ήθελα να πω ότι με στεναχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται κατά έμμεσον τρόπο να παρουσιαστεί τάχατες ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι μια υπερκομματική υποψηφιότητα. Από τη πρώτη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχειρεί να εξασφαλίσει συγκεκριμένους υποψηφίους από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο για να δημιουργήσει συγκεκριμένη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου λοιπόν, ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν λέτε αυτό που θέλετε να πείτε με το όνομά του? Ποιον έψαξε, ποιο χώρο ήθελε, ποιον κομματικό χώρο? Νομίζω ότι το δίκο. Τα άτομα κυκλοφόρησαν. Μα δεν είναι μόνο. Τα άτομα τα οποία ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας ότι προσεγγίστηκαν και επιβιώθηκε η προσέγγιση, έρχονται από συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Ως εκ τούτου λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή και μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν δεν βοηθούν. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όλοι μπορούν να διεκδικήσουν. Μπορούν να γίνουν και συνεργασίες, μπορούν να υπάρξουν και κομματικές διεκδικήσεις. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τον πολίτη πια είναι να σταματήσουμε να τον κοροϊδεύουμε. Είναι να σταματήσουμε να τον παραπληροφορούμε. Και κυρίως να καμωνόμαστε ότι αυτό μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια υπερκομματική υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια. Και θα πρέπει οι υποψήφοι πια, όχι μόνο σε αυτήν την θέση, σε πολλές και διάφορες θέσεις, πριν από την υποψηφιότητα τους να ελέγχονται όχι μόνο για τον ποθένεσχες τους, όχι μόνο για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους ή την οικογενειακή τους δραστηριότητα, εάν και κατά πόσον αυτόν ενδεχομένως να είναι ασύμβατο με τη θέση την οποία θα καταλάβουν, αλλά ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει εάν και το μητρό της πολιτικής δραστηριότητας είναι καθαρό. Ευχαριστώ, κύριε Σιτζόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νικόλα Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Μαρίνο Σιτζόπουλος λέει να είμαστε ειλικρινείς. Έριξε την αναφορά για τον Αβέροφ, για τον Δίκο, για τον κύριο Πατσαλίδη. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω ότι έχει πει ο κύριο Σιτζόπουλος. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω, τουλάχιστον ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά την δημαρχία της ΠΑΦΟΥ θα πρέπει να τον έχει η τοπική κοινωνία της ΠΑΦΟΥ. Και ακριβώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η τοπική κοινωνία να αποφασίσει εκείνον που θα αναλάβει αυτή τη στιγμή να βγάλει τον Δήμο ΠΑΦΟΥ από τις σημερινές δυσκολίες, να καταφέρει ακριβώς να ξεκινήσει τη μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης της απογοήτευσης και της πικρίας που προκάλεσαν τα συμβάντα των τελευταίων ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που είμαι σίγουρο ότι το ακούσατε κι εσείς και θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να σχολιάσετε. Υπάρχουν φωνές που λένε «Μα το Δίκο τώρα», γιατί έπαιζε πάρα πολύ το όνομα του κύριου Πατσαλίδη. Και κάποιοι είπαν «Μα τώρα το Δίκο θα βάλει πάλι υποψήφιο», αφού ο κύριος Βέργας από το δικό του χώρο προερχόταν. Φαίνεται ότι είναι εμπλεγμένος, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Αλλά φαίνεται ότι είναι εμπλεγμένος σε σκάνδαλα. Τώρα το Δίκο τι θέλει, να βάλει δικό του πάλι? Το λέω έτσι απλά όπως λέγεται. Να σχολιάσετε, κύριε Παπαδόπουλε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι αυτό το επιχείρημα δηλαδή είναι ότι το Δίκο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει ως κόμμα. Δηλαδή το ίδιο ισχύει και εδώ το Δημοκρατικό Συναγερμό, που αντιλαμβάνομαι ότι έχει στις τάξεις του έναν από τους συλλευθέντες. Το ίδιο ισχύει και το ΑΚΕΛ, επειδή αντιμετωπίζει τις υποθέσεις της δρομολαξιάς. Δηλαδή τα κόμματα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Δεν είναι αυτό που λένε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η τοπική κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να αποφασίσει από μόνη της, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να λάβει το δύσκολο έργο αντιμετώπισης της προσπάθειας αναστήλωσης του Δήμου ΠΑΦΟΥ μετά από τα τελευταία
ανησυχητικά περιστατικά που όλοι βιώσαμε τις τελευταίες μέρες. Και οι σκέψεις ποιες είναι, να πάτε όλα τα κόμματα, ας πούμε, με έναν υποψήφιο, ποιες είναι οι σκέψεις? Δεν είναι, ξέρω, ναι. Καταρχήν, εγώ θέλω να διαψεύσω ότι γίνεται αυτό το παρασκήνιο το οποίο σχολιάζεται, τουλάχιστον από εμάς. Δηλαδή δεν σας προσέγγισε ο Αβέροφ Νεοφύτου, ας πούμε, να συνεργαστείτε για τον κύριο Πατσαλίδη, όπως γράφει σε καμία, περίπτωση. Απορρίπτεται. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε εμείς λάβει μέρος σε κανέναν παρασκήνιο με κανέναν κόμμα. Αυτή τη στιγμή η Επαρχιακή Επιτροπή του Δίκο Πάφου εξετάζει όλα τα δεδομένα, όλες τις ενδεχόμενες υποψηφιότητες, τις οποίες ακριβώς θα διαμορφώσουν μέσα από έναν διάλογο με την κοινωνία. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι ενδιαφέρονται και μπορούν να συγκινήσουν ακριβώς την κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά την προσπάθεια αναστήλωσης του Δήμου Πάφου. Ο πολίτης σήμερα γράφει ότι χθες οι τέσσερις αρχηγοί, ΑΚΕΛ, ΔΥΣΗ, ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ, δεν βρεθήκατε γιατί διέρευσε η πληροφορία ότι θα συναντιόσασταν. Έτσι έχουν τα πράγματα? Και ότι τα είπατε τελικά τηλεφωνικά. Αυτό γράφει σήμερα στον πολίτη. Δεν θέλω να σχολιάσω το δημοσίευμα του πολίτη. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αναβλήθηκε η συνάντηση, η οποία είχε διοργανωθεί από το ΑΚΕΛ. Και η συνάντηση είχε σκοπό να συζητήσουμε το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς, να συζητήσουμε την πρόταση την οποία είχαμε κοινοποιήσει σε όλα τα πολιτικά κόμματα για την εναλλακτική δηλαδή πρόταση. Σε αντίθεση αυτολή και σε αντίθεση με την πρόταση της κυβέρνησης για τη δημιουργία του δευτεροβάθμιου οργάνου. Θυμόμαστε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών στην πρώτη φάση και σε μείωση το τίμος σε δεύτερη φάση, όταν θα διαφανεί ακριβώς ποιοι δήμοι μπορούν να συγχωνευτούν. Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία. Είπατε ότι εξετάζετε διάφορα ονόματα. Να σας ρωτήσω, σίγουρα δεν θα μου πείτε. Κρατώ όμως αυτό που είπατε, απορρίψατε ότι έγινε οποιοδήποτε παρασκήνιο για τον κύριο Πατσαλίδη. Θα επαναλαμβάνω ότι αυτά που γράφουν οι εφημερίδες είναι σενάρια τα οποία γράφουν δημοσιογράφοι. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λογικά αρχές της επόμενης εβδομάδας πρέπει να καταλήξετε, έτσι κύριε Νικόλα Παπαδόπουλο, γιατί τα περιθώρια νομίζω είναι στενά. Τα περιθώρια είναι εκεί και όλοι τα γνωρίζουμε και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κατάσταμε στις εκλογές. Με έναν υποψήφιο ο οποίος ακριβώς θα διαθέτει εκείνα τα προσόντα και τις προδιαγραφές που έφερα προηγουμένως. Θα πρέπει να είναι τίμιος, έναν πρόσωπο σεβαστών που θα εκτίμησε στην ευρύτερη κοινωνία. Όχι ότι είναι ανάθεμα την κομματική, θα το τονίσω αυτό το πράγμα. Απλά δηλαδή θεωρούμε ότι τούτη τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες του Δήμου Πάφου, της κοινωνίας της Πάφου, της τοπικής κοινωνίας και εμείς ως κόμμα θέλουμε πρώτα να ακούσουμε τι θέλουν οι πολίτες ακριβώς της συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας του Δήμου Πάφου. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει και πολλές προκλήσεις μπροστά της η Πάφος. Είναι πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2017 και πρέπει αυτός που θα βρεθεί να αποσύσει. Εγώ λέω κακώς δημιουργηθήκε αυτή η εικόνα ότι η Πάφος είναι το σκανδάλων και της διαφθοράς. Είναι πολύ το έργο που θα πρέπει να αναλάβει αυτός που θα το αναλάβει. Να πάμε στην οικονομία. Σήμερα έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, την πρώτη υπόθεση που θα δοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Αφορά πρώην αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου. Κάποιοι συνάδελφοι γράφουν ονόματα και διαδικτυακά γράφτηκαν. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Είστε και νομικός και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, τουλάχιστον και εμείς δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε περιπέτειες. Μπορεί μέχρι το τέλος του χρόνου να κατακουχωρηθεί υπόθεση στο δικαστήριο. Αυτό σας ικανοποιεί? Μας ικανοποιεί τριγκώς, υπό την έννοια ότι επιτέλους έχουν ξεκινήσει κάποιες υποθέσεις να προχωρούν στα δικαστήρια, αλλά είναι μια πορεία που ρωτάμε γιατί και πάλι μόνο η Τράπεζα Κύπρου. Θα πάνε και στη Λαϊκή είναι... Λίμνη. Θα πάνε και δεν ξέρω. Έχει δύο χρόνια που μόνο με την Τράπεζα Κύπρου ασχολούμαστε. Ο κύριος Γιαννόπουλος, η Λαϊκή Τράπεζα, δεν υπάρχει. Ο Ισαγγελέας... Δεν υπάρχει στην Κεντρική Τράπεζα. Δεν υπάρχει στην νομική υπηρεσία. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα ποινικές υποθέσεις εναντίον του κύριου Γιαννόπουλου. Τουλάχιστον δεν διαρρέουν τέτοια στοιχεία. Γιατί? Είναι πιο εύκολες υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου. Είναι πιο χτυπητές υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου. Δημιουργήθηκαν πρώτες υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου ή μήπως όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πιο χτυπητές υποθέσεις της Λαϊκής
πρώτα γνωρίζαμε για τα προβλήματα της λαγής. Όλοι ξέρουμε για τον κύριο Βιγιανόπουλο και όλοι ξέρουμε τις διασυνδέσεις του ενδεχομένως με κέντρα λήψης αποφάσεων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πού είναι οι υποθέσεις εναντίον της λαγής? Πού είναι οι έρευνες της Κεντρικής Τράπεζας εναντίον της λαγής? Και θέλω να διορθώσω κάτι που είπε εχθές ο Γενικός Εισαγγελέας. Mm-hmm. Αναφέρθηκε, αντιλαμβάνομαι, σε δική μου δήλωση που είχα πει ότι δεν γίνονται έρευνες για τη λαγή. Ναι, είπε ένας πολιτικός ηγέτης, ζήτησε. Ναι, έρευνες για τη λαγή μπορούν να γίνουν. Άλλον είναι που είπα. Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί καμία ποινική υπόθεση για τον κύριο Βιγιανόπουλο και γιατί δεν γίνονται έρευνες στην Κεντρική Τράπεζα για τη λαϊκή. Ακριβώς εδώ εστίασε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι έχει πρόβλημα να μπουν στην λαϊκή, ειδικά για την παραχώρηση του ΕΛΑ, γιατί δεν τους δίνει στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα. Μα δεν είναι για τον ΕΛΑ που πρέπει να γίνει. Και για τον ΕΛΑ πρέπει να γίνει έρευνα και πρέπει να τεθεί σε θεσιμότητα λειτουργή της Κεντρικής Τράπεζας. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. Αλλά υπάρχουν άλλα ποινικά δικήματα της διοίκησης, της πρώην διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι γραμμένα σε εκθέσεις. Οι ιδιώτες διοικητικοί σύμβουλοι του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας ετοίμασαν ολόκληρες εκθέσεις για τις παρατυπίες τις οποίες προέβαινε ο κύριος Γιαννόπουλος. Κάποια από αυτά έχουν συζητηθεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κυρία Χαραλαμπίδου, για παράδειγμα, έχει δημοσιοποιήσει κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές εδώ και 3 χρόνια, δεν έχουν εξεταστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, γιατί για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν ποινικά δικήματα. Τουλάχιστον δεν επίκενται ποινικές υποθέσεις. Επειδή πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τον κύριο Βιγιανόπουλο, οφείλουμε να βάλουμε αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι πραγματικά βασανιστικά αυτά τα ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Πού είναι η λαϊκή σε αυτές τις ποινικές έρευνες? Γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο στην Τράπεζα Κύπρου, όπως από την πρώτη στιγμή δυστυχώς η Κεντρική Τράπεζα επικεντρώθηκε μόνο στην Τράπεζα Κύπρου και άφησε εκτός τη λαϊκή και τον κύριο Βιγιανόπουλο? Αυτοί που σήμερα υπερασπίζονται τα δικαιολόγητα και δικαιολόγου προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων να μας απαντήσουν αυτά τα απλά ερωτήματα. Γιατί μέχρι σήμερα, εδώ και 3 χρόνια, δεν έγινε έρευνα για τη Λαϊκή Τράπεζα, και εγώ πιστεύω πρέπει να γίνουν και πειθαρχικές έρευνες για αυτό το γεγονός. Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί μέχρι σήμερα ποινική υπόθεση εναντίον του κ. Βιγιανόπουλου ή της προηγούμενης διοίκησης της Λαϊκής, αλλά επικεντρωνόμαστε μόνο στη διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου? Λοιπόν, λέτε και εσείς έχετε 3 χρόνια που ρωτάτε. Λοιπόν, κλείνοντας τον. Όχι μόνο εγώ, δεν ναι, μόνο το ξέρω, ναι, ναι, δεν το ξέρω. Είναι μόνο εγώ. Είναι και άλλοι. Πολλοί είναι, το είναι ξέρω. Πολλοί που ρωτάνε. Απαντήσεις όμως δεν παίρνω. Κάτι τελευταίο, πόσο σας ανησυχεί η δήλωση του Ρώσου Προέδρου, κύριε Νικόλα Παπαδόπουλε, που κάλεσε όλους τους Ρώσους, τις εταιρείες, να πάρουν πίσω τα χρήματα τους στη Ρωσία, τους δίνει αμνηστία και μάλιστα δεν θα τους ρωτήσει, λέει, ούτε καν που βρήκαν τα χρήματα. Είπε ότι η Κύπρος ήταν κακό παράδειγμα γιατί οι Ρώσοι έχασαν τα χρήματά τους. Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η αναφορά τώρα? Θα πρέπει να μας ανησυχούν οποιασδήποτε προσπάθειες επαναπατρισμού με καλή πρόθεση. Ενώ ότι κάθε χώρα θέλει να δώσει τα κίνητρα στις δικές της επιχείρησεις για να φύγουν από άλλες χώρες και να επιστρέψουν πίσω την δική τους χώρα για να παράγουν έσοδα στη συγκεκριμένη χώρα και να προσφέρουν ακριβώς φορολογίες. Αυτό κάνουμε και η Ρωσία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και άλλες χώρες έχουν δώσει φορολογικές αμνηστίες για επαναπατρισμό χρημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγουν τις έδρες τους οι ρώσικες εταιρείες από την Κύπρο και θα πάνε πίσω στη Ρωσία. Πιο ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις του γνωστού νομοσχεδίου για τον επαναπατρισμό εταιριών, που εκεί ακριβώς δίνονται κίνητρα για να επιστρέψουν εταιρείες πίσω στη Ρωσία, αλλά και αντικίνητρα για εταιρείες που λειτουργούν σε άλλες δικαιοδοσίες και καταβάλουν χαμηλότερη φορολογία. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Ναι, υπάρχουν και ανησυχητικές ενδείξεις, αλλά ενδεχομένως να μπορούμε να βρούμε τους τρόπους να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά, στη ρώσικη αγορά, όπως κάναμε προηγουμένως, ενδεχομένως με κάποιες διαφοροποιήσεις. Το γεγονός όμως είναι ότι μέσα στο ευρύτερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εδώ στην Κύπρο,
Ναι, νιώθουν ενδεχομένως Ρώσοι πολιτικοί, το έχουν πει και δημόσια, ότι είναι εχθρική αντιμετώπιση τους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς στη δική μας περίπτωση και από την Κεντρική Τράπεζα και την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά πρέπει να μας ανησυχήσουν, γιατί αν χάσουμε τους Ρώσους, θα χάσουμε ακριβώς την στήριξη, την οικονομική και την πολιτική από μια χώρα που διαχρονικά υποστήριζε τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Μας ακούει ο Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Καλημέρα κύριε Κυπριανού. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Πόσο σας ανησυχεί εσάς αυτή η εξέλιξη? Να πω ότι δεν είναι σημερινό θέμα αυτό. Συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία ενός ΑΚΕΛ να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με Ρώσους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της εκεί επίσκεψής μου. Σε μια προσπάθεια να εξαιρεθεί η Κύπρος από αυτήν την αρνητικότατη για μας εξέλιξη. Όμως δυστυχώς νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σειρά ζητήματα που ενδιαφέρουν τη ρωσική κυβέρνηση ή τη Ρωσία γενικότερα, θεωρώ ότι δεν αφήνει πάρα πολλά περιθώρια να ελπίζουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να εξαιρεθεί από τις αποφάσεις τις οποίες θα λάβει η Ρωσία. Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο να πετύχουμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι η στάση την οποία έχει τηρήσει η Κυπριακή Κυβέρνηση σε σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφήνουν περιθώρια να ελπίζουμε για τις οποιασδήποτε εξαιρέσεις. Θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις σε βάρος της Κυπριακής οικονομίας. Νομίζω όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Λοιπόν, παραδίδεται σήμερα η πρώτη υπόθεση που αφορά πρώην αξιωματούχους της Τράπεζας Κύπρου. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπούμε στη διαδικασία για το ποια ονόματα ακούγονται ότι μπορεί να βρεθούν στο εδόλιο. Μα γενικότερα θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μπούμε στη διαδικασία. Ωραία. Διότι δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα. Γνωρίζουμε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και ξέρετε, να μου επιτρέψετε, θέλω να το πω αυτό. Τα τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη διαπλοκή που υπάρχει, να μου επιτρέψετε να το πω αυτό το πράγμα, είναι μεταξύ μέσων ενημέρωσης και πολιτικών προσώπων αλλά και άλλων ανεξάρτητων θεσμών. Δεν γίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες διερεύνησης και να βλέπουμε από την νομική υπηρεσία ή από την αστυνομία ή από την Κεντρική Τράπεζα ή όπου, από οπουδήποτε αλλού ή το Γενικό Ελεγχτή κλπ. Να διαρρέουν στοιχεία όχι εκθέσεων τελικών, αλλά εξαίσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό το πράγμα είναι διαπλοκή κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλη. Γιατί θέλει κάποιος να εξευμενήσει τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης για να έχει την κάλυψή τους σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά τα πράγματα είναι ένα σαράγγιν που θα τρώει συνεχώς την κυπριακή κοινωνία και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πάντες ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος λειτουργίας μιας ευνομούμενης κοινωνίας. Από την άλλη μπορεί να σας πει κανείς, μα ο κόσμος θέλει να μάθει. Θέλει να μάθει και ονόματα και διευθύνσεις. Να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και όταν θα υπάρχει πλέον ένα πόρισμα το οποίο θα είναι τεκμηριωμένο. Δεν μπορείς ενώ σου βρίσκεσαι στη μέση μιας διαδικασίας, ενώ σου έχεις απλώς ενδείξεις και δεν έχεις αποδείξεις, να λες ότι έτσι γίνεται. Εγώ λοιπόν δεν γνωρίζω ούτε τι θα καταχωρηθεί στα δικαστήρια, ούτε τι έχει γίνει. Εκείνο που λέω είναι ότι είναι απαίτησή μας, καθολική, να υπάρξει η διερεύνηση το συντομότερο δυνατόν και εκεί και όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν και να κινηθούν οι διαδικασίες στα δικαστήρια. Ο κύριος Παπαδόπουλος μας είπε πριν λίγο γιατί μόνο η Τράπεζα Κύπρου είναι τα εύκολα, λέει εδώ και τρία χρόνια γιατί δεν μπαίνουν στην λαϊκή, γιατί δεν κατηγορούν. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο, δίχως να γνωρίζω βέβαια αν η νομική υπηρεσία διερευνά στοιχεία που αφορούν τη λαϊκή. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο ΣΑΚΕΛ είχαμε επιδώσει και στο Γενικό Εισαγγελέα και στην Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς ένα μεγάλο φάκελο που αφορούσε τον κύριο Βγενόπουλο. Και αναμένω ότι εκείνα τα στοιχεία τα οποία καταθέσαμε, τα οποία κατά την άποψή μας ήταν αρκετά τεκμηριωμένα για τις ευθύνες που, τις οποίες είχαν, θα διερευνηθούν και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί να είναι μονόπλευρες οι διερευνήσεις. Οι διερευνήσεις πρέπει να στραφούν προς όλες τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμες.
Και η αντισωπίεση κοινωνία μιλά συνεχώς. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Βιονόπουλο και την περίοδο στην οποία προείστατο στην Λαϊκή Τράπεζα. Λοιπόν, βέβαια, χθες ο Γενικός Αγγελέας ήθελε να επικεντρώσει την προσοχή στην παραχώρηση του ΕΛΑ και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, λέει, για τους ανακριτές, γιατί δεν τους δίνει στοιχεία η κεντρική. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, κατά την άποψή μου, το θέμα του ΕΛΑ. Είναι πολύ περισσότερα ζητήματα και διαρωτούμε ειλικρινά γιατί η κεντρική να μην δίνει τα στοιχεία στην νομική υπηρεσία. Κάνει δική της έρευνα, λέει, αυτό δεν τα δίνει. Μα νομίζω ότι θα πρέπει να τα δώσει στην νομική υπηρεσία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν από ανεξάρτητους αξιωματούχους και όχι απλώς από την ίδια την κεντρική, γιατί ενδεχομένως να αφορούν και λειτουργούς της κεντρικής τράπεζας, αλλά και ενδεχομένως πρώην διοικητές. Βέβαια, είναι και ο κ. Σιζόπουλος στην αρχή της εκπομπής έθεσε και το θέμα του κουρέματος, ότι και εκείνη η περίοδος πρέπει να εξεταστεί. Το πώς πουλήσαμε τα κυπριακά παραστήματα στην Ελλάδα και δώσαμε κέρδη και μείναμε με δάνεια και χρέη πάλι, είναι και αυτά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πώληση των παραστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, θέλω να υπενθυμίσω ότι το σύνολο των πολιτικών κομμάτων διαφωνούσε. Είμαστε έντονοι λέγοντας ότι ήταν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μας έναντι της Τρόικα και η κυβέρνηση το ξεπούλησε με τη μεγαλύτερη ευκολία. Με οικονομική ζημιά μάλιστα, οικονομικό κόστος για την κυπριακή οικονομία. Πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα ζητήματα. Είναι και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και το κούρεμα. Πώς ξεκίνησε, διότι λέγονται τόσα πολλά, που θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ωραία, να πάμε στην Παφό. Να πάμε. Χθες δύο εφημερίδες, ο Πολίτης και ο Φιλελεύθερος, είχαν πρωτοσέλιδο ότι θα υπάρξει συνάντηση κορυφής στα γραφεία του ΑΚΕΛ. Οι τέσσερις ηγέτες θα τα λέγατε για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα βρίσκατε και τον υποψήφιο για την Πάφο. Έτσι γράφτηκε χθες. Να μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μεγάλη ανοησία αυτό που γράφτηκε. Δεν ευθύνονται οι δημοσιογράφοι, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εκείνος που τα είπε είναι που έχει την ευθύνη για αυτήν την μεγάλη ανοησία. Την πρωτοβουλία για την χτεσινή συνάντηση την είχε αναλάβει το ΑΚΕΛ και εγώ προσωπικά. Ο στόχος της χτεσινής συνάντησης, και δεν αφορούσε μόνο τα τέσσερα κόμματα, είχα προσκαλέσει τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων. Ένας από αυτούς είπε ότι δεν θα ερχόταν. Οι υπόλοιποι είχαν ανταποκριθεί θετικά και ήταν έξι οι πολιτικοί ηγέτες που θα έρχονται. Δεν ήταν τέσσερις μόνο. Μάλιστα. Ποιος δεν θα ερχόταν, πείτε μας. Ο κύριος Περδίκης δεν θα ερχόταν. Μάλιστα. Δεν έχω καμία αναστολή να το πω. Διότι άκουσα ότι προέβαινε σε δηλώσεις χτες στο Ράδιο Πρώτο, ενώ γνώριζε ότι αυτή η πρωτοβουλία την οποία είχα λάβει θέλαμε να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να είναι παραγωγική. Και είχε ως ξεκάθαρο αντικείμενο τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πιο συγκεκριμένα το θέμα της σύστασης των επαρχιακών συμβουλίων. Θέλαμε να ανταλλάξουμε τα πολιτικά κόμματα απόψεις μεταξύ μας και ανάλαβα την πρωτοβουλία να καλέσω αυτήν την συνάντηση και ευχαριστώ τους πολιτικούς ηγέτες που είχαν ανταποκριθεί. Ναι. Όταν είδα να δίνεται στη δημοσιότητα, με τον τρόπο που δόθηκε μάλιστα στη δημοσιότητα, έναν τρόπο εντελώς διαστρεβλωμένο που δεν είχε σχέση με την πρωτοβουλία την οποία είχα αναλάβει, είπα ότι δεν θα ήταν σωστό για τους πολιτικούς ηγέτες να τους εμπλέξω σε αυτήν τη διαδικασία. Γι' αυτόν τους τηλεφώνησα και τους είπα ότι αναβάλλεται η συνάντηση. Άρα ήταν και η δική σας η πρωτοβουλία να μην γίνει στο τέλος. Η δική μας η πρωτοβουλία, ναι, να μην γίνει. Μάλιστα. Διότι θεώρησα ότι δεν ήταν σωστό να βάλω σε αυτήν τη διαδικασία τους υπόλοιπους πολιτικούς ηγέτες. Γι' αυτό την ανάβαλα την συνάντηση και... Ωραία, λοιπόν, αλλά το ξεκαθαρίζω. Αλλά θα ήταν το αποκλειστικό αντικείμενο... Δεν θα βρίσκατε δηλαδή υποψήφιο για την Πάφο. Μα τώρα σοβαρό μιλάτε. Υπάρχει ενδεχόμενο να έβρουμε υποψήφιο όλα τα πολιτικά κόμματα μαζί, ξέρετε. Αυτά τα πράγματα είναι ωραία να τα λέει κάποιος για να χαϊδεύουν τα αυτιά. Αλλά πόσον εφικτόν είναι τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα να έβρουμε έναν υποψήφιο υπερκομματικό. Μου αρέσει που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργούν αυτήν την αντίληψη στην κοινωνία και ξέρετε τι κάνουν. Βαφτίζουν ένα δικό τους υποψήφιο ως υπερκομματικών και λένε στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα αυτός είναι υπερκομματικός, ελάτε να τον στηρίξουμε όλοι. Και είναι δικός τους βέβαια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ευρύτερα αποδεκτά. Υπάρχουν.
Και εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά τα άτομα θα ικανοποιούν κάποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις. Θα είναι τιμή, και εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με εκείνους οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ σημαντικό εκείνος που θα διεκδικήσει τη Δημαρχία της Πάφου να δώσει στη δημοσιότητα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει. Έτσι ώστε όταν θα φεύγει να τα ξαναδίνει και να γνωρίζει ο κόσμος πώς έχει λειτουργήσει την περίοδο που βρισκόταν είτε στη Δημαρχία, είτε στη Βουλή, είτε στην ηγεσία κάποιου πολιτικού κόμματος. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να καθιερώσουμε εάν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν αναλαμβάνουμε δημόσια αξιώματα για να ενεργούμε με μεθόδους και διαδικασίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε εύκολο πλουτισμό. Άρα δηλαδή, κύριε Κυπριανό, πρέπει να γίνονται με διαφάνεια αυτά τα πράγματα. Το ΑΚΕΛ αυτό που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι να βρεθεί αυτό το πρόσωπο που λέτε και τώρα, όχι να πάτε σε συνεργασία οπωσδήποτε. Να ολοκληρώσω. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τίμιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει ικανότητες και γνώσεις. Δηλαδή αποδεδειγμένα να μπορεί να διοικήσει σε ένα δήμο. Και σίγουρα εμάς μας ενδιαφέρει να είναι και ένα πρόσωπο το οποίο να έχει πολιτικές προσεγγίσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν θέλουμε να βρούμε έναν υποψήφιο ο οποίος να έχει μια νεοφιλελεύθερη συντηρητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα τοπικά. Θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει μια προοδευτική αντίληψη. Ως εκ τούτου, με αυτές τις προϋποθέσεις είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος ο οποίος να γίνεται αποδεκτός από όλα τα πολιτικά κόμματα. Εάν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, ας μας πούν ποιον είναι. Εγώ τα ονόματα που ακούω μέχρι στιγμής ξέρω ότι είναι στελέχη κομμάτων, βαφτίζονται ξαφνικά υπερκομματικοί και δεν αναφέρομαι στον Χρήστο Μπατσαλίδη για να μην παρεξηγηθώ, επειδή το δικό του το όνομα παίζει πολύ, ναι. Δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά έχω ακούσει και άλλα ονόματα που βαφτίζονται ξαφνικά υπερκομματικοί, ενώ ξέρουμε όλοι ότι ανήκουν σε συγκεκριμένο κομματικό χώρο και λέμε, ελάτε όλοι να τον στηρίξουμε αυτόν. Συγγνώμη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρξει μια προσωπικότητα η οποία να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις στις οποίες έχω αναφερθεί προηγουμένως. Τι βρήκατε, υπάρχει. Αν βρεθεί καλός, δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί μια τέτοια. Μα δεν έχετε χρόνο. Το ξέρω και θα κατέληγα με αυτό. Ναι. Αν δεν γίνει κατορθωτόν να βρεθεί μια προσωπικότητα η οποία να συγκεντρώνει μια ευρύτερη υποστήριξη, τότε το ΑΚΕΛ θα προχωρήσει με τις δικές του επιλογές. Και επειδή ακριβώς ο χρόνος πιέζει, εμείς θα καταλήξουμε ενδεχομένως αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στις αποφάσεις. Βέβαια, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τον καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν θα τον έχει η επαρχιακή οργάνωση της ΠΑΦΟΥ. Είναι εκεί που θα πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις που ξέρουν πρόσωπα καταστάσεις πολύ καλύτερα από ότι εμείς που είμαστε κάπως μακριά. Και ως εκ τούτου, εκείνοι έχουν την προτεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, τον κύριο Γιώργο Σαμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαμά. Καλημέρα, Ελπίς. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού. Ναι, αυτό που έχουμε αναφέρει και χτες είναι το γεγονός ότι κατά το Δεκέμβριο υπάρχει μια αξιοσημείωτη, θα έλεγα, αυτόματη μείωση λόγω της μείωσης στη διεθνή τιμή των καυσίμων, η οποία αντανακλάται σταδιακά στους λογαριασμούς της ΑΕΚ. Και αυτή, όπως επίσης ανέφερα χτες, ανέρχεται σε περίπου 1,3 σέντα ένα κιλοβατόρα μείωση στο κόστος καυσίμου που χρεώνονται οι καταναλωτές της ΑΕΚ. Άρα αυτό θα το δούμε στους επόμενους λογαριασμούς, κύριε Σαμά. Όποιος παραλαμβάνει λογαριασμό είτε μηνιαίων είτε διμηνιαίων εντός του Δεκεμβρίου θα δει αυτήν τη μείωση. Θα δει αυτή τη μείωση. Περαιτέρω, χωρίς όμως να δημιουργούμε πολύ αυξημένες προσδοκίες, αναμένεται και εκτιμάται ότι ακόμα
μία μείωση, θα επέλθει και τον Γενάρη, διότι οι τιμές του Νοεμβρίου διεθνώς των Brent και αντίστοιχα των καυσίμων που αγοράζει η ΑΕΚ ήταν επίσης μειωμένες. Mm-hmm. Άρα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλη μείωση στους άλλους λογαριασμούς. Λοιπόν. Ναι, και είναι κάτι που σίγουρα οι καταναλωτές θα το αντιμετωπίσουν με ικανοποίηση. Βέβαια, θα ήταν καλό, επειδή χθες έλεγα και για κάποια στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο αν οι τιμές ήταν πιο κάτω του πετρελαίου, κύριε Σαμά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον χρόνο Νιόβρης 13 με Νιόβρη του 14 μέσος όρος ήταν μείωση 5,3 στις τιμές των καυσίμων. Εμάς μόνο 1,4. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτόν αφορά τις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών κλπ. Για το οποίο δεν είχε αρμοδιότητα η ΡΑΕ. Ναι. Η μείωση στην τιμή του ηλεκτρισμού όμως που παρατηρείται από τις αρχές του 2013 που ήταν οι πιο ψηλές τιμές, διότι ακόμα υπήρχε και έκτακτη προσαύξηση, μέχρι σήμερα είναι πέραν του 20%. Μπορεί να είμαστε στο 25%. Δεν έχω τους τελευταίους υπολογισμούς και είναι αξίου σημείου ότι ίσως ήταν η πιο ψηλή μείωση πανευρωπαϊκά. Φυσικά πανευρωπαϊκά είμαστε από τις χώρες με ψηλή τιμή για τον τελικό καταναλωτή, για λόγους που έχουν επεξηγηθεί αντικειμενικούς. Φτάνει να πούμε ότι η χοντρική τιμή, η τιμή που αντιστοιχεί με το κόστος καυσίμου της Κύπρου για παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρισμού, μιας κιλοβατόρας, στην Ευρώπη ανέρχεται γύρω στα 3,5 με 4 σέντ. Ενώ σε εμάς είναι 11 σέντ, 11,5 σέντ. Έχουμε είναι μεγάλη διαφορά. Από την πηγή μου τεράστια διαφορά. Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν σας αφορά εσάς. Πολιτικές αποφάσεις είναι πόσο καιρό ακόμα ψαχνόμαστε για αυτή την ενδιάμεση λύση φυσικού αερίου και δεν τα βρίσκουμε. Είναι ένα μείζον θέμα αυτό, το οποίο ταλαιπωρεί την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι είναι από τις αρχές του 2000 περίπου ή και λίγο πριν που αποφασίστηκε από την πολιτεία η έλευση του φυσικού αερίου για χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή. Ναι. Και υπήρξαν για διάφορους λόγους αποτυχημένες προσπάθειες οι οποίες μας οδήγησαν τώρα, ενώ έχουμε εγκατεστημένες στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής και δύο μεγάλες μονάδες συνδυασμένου κύκλου οι οποίες έπρεπε να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντίζελ που είναι ακριβό ή που απασχολούνται. Αλλά το μέλλον για την ηλεκτροπαραγωγή είναι ένας συνδυασμός φυσικού αερίου κατά προτίμηση από τη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη μαζί με αυξημένη δίσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Αυτή είναι η επιλογή που θα δώσει και ασφάλεια στον τόπο και πιο χαμηλές τιμές. Για να δούμε αν θα ζήσουμε να το δούμε αυτό, κύριε Σαμά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, yeah. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχει μειωθεί κάπως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα μειωθεί μάλλον και στους επόμενους λογαριασμούς. Όμως ακούσατε και εσείς από τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα σε σχέση με άλλους που επίσης χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στον ημερήσιο τύπο. Στα μηνύματά σας, ρωτάει ακροατής, δεν προλάβαμε πριν να κλείσει ο κύριος Χρυσοστόμου για την ώρα σήμερα στο ΤΕΠΑΚ. Στις 11, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ο κύριος Χρυσοστόμου, θα είναι εκεί η συνάντηση. Για την ΠΑΦΟ, ακροατής, εκτιμά ότι ο κύριος Φακοντής είναι ένα νέο πρόσωπο που θα πρέπει, λέει, το ΑΚΕΛΑΝ και ενδιαφέρεται και ο ίδιος ο κύριος Φακοντής ίσως να τον δει για την υποψηφιότητα της Δημαρχίας της ΠΑΦΟΥ. Άλλος λέει να αφήσουν τα κόμματα τις φιλοδοξίες τους όλοι και να αφήσουν τους παφίτες να βρουν τον εκλεκτό τους για την Δημαρχία. Κροατής άλλος λέει τον καιρό του κυρίου Βασιλείου άφησαν να καταρρεύσει ο κλάδος της ένδυσης και έστειλαν σπίτι τους χιλιάδες εργάτες. Κανένας δεν συγκινήθηκε αν θα ξενιτευτούμε ή αν έχουμε να φάμε. Άλλοι λέει ότι είναι όλοι το ίδιο και κλέφτες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα μηνύματα. Πάμε γρήγορα σε εφημερίδες. Στην εφημερίδα Αλήθεια τα είπε όλα. Το σκάνδαλο του αποχετευτικού ΠΑΦΟΥ. Ο Ελλαδίτης Εργολάβος, ο κύριος Δρακόπουλος, ήρθε χθες βράδυ και ο θελός στην Κύπρο μαζί με τους ανακριτές, στους οποίους έδωσε γραπτή κατάθεση. Εντάξει, υπήρχε έντελμα. Μην τον κάνουμε τώρα και
Αμάν αμάν όλους ιεροποιούμε. Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του. Ήρθε ο κ. Δρακόπουλος για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Αν θα τον μετατρέψουν σε μάρτυρα κατηγορίας. Και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πάνε πίσω στο δικαστήριο οι τρεις, Βέργας, Μαλκίδης και Μιχαηλίδης. Από ό,τι φαίνεται, θα ζητηθεί ανανέωση του διατάγματος κράτησης. Θα περιμένουμε εντός της ημέρας να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο της Πάφου. Βγήκε από τον αναπνευστήρα ο πρόεδρος. Εξελίσσεται καλά η κατάσταση της υγείας του. Η πρώτη υπόθεση στο δικαστήριο για την οικονομία. Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε πριν και από τους ηγέτες των κομμάτων, ειδικά Δίκο και ΑΚΕΛ, θέλουν να επεκταθούν οι έρευνες και στην Λαϊκή. Και γιατί 3 χρόνια δεν έγινε τίποτα, εστιάζουν την προσοχή και στον κύριο Βγενόπουλο, γιατί υπάρχουν, φαίνεται, αρκετά πράγματα και δεν προχωρούν οι αστυνομικές έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι βέβαια και το ξεπούλημα στο τέλος της ημέρας των κυπριακών τραπεζών, των παραστημάτων στην Ελλάδα. Είναι η περίοδος του κουρέματος και όχι μόνο. Ο κ. Σιζόπουλος μας είπε και για άτομο στην Λαϊκή που δεν κουρεύτηκε, ενώ ο λογαριασμός του ήταν άνω των 100.000. Λοιπόν, αναζητώντας τίμιους και ικανούς, ο νέος δήμαρχος της Πάφου, αμνηστία δίνει ο Πούτιν για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Και όχι μόνο κεφαλαίων, αλλά και εταιριών. 70χρονος παρενόχλησε 10χρονο κοριτσάκι. Μειώνεται η τιμή του ρεύματος. Νέες ιδέες. Ελαιόλαδο Πανεπιστημίου. Δικό του ελαιόλαδο πρόκειται να παράξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό την πληθώρα ελαιοδέντρων που έχει φυτέψει στους χώρους της Πανεπιστημίου Πόλης. Μπράβο. Ωραία κίνηση. Στελέχη κεντρικής αγγίζουν, είμαστε στον πολίτη. Στελέχη κεντρικής αγγίζουν οι έρευνες. Υπάρχουν στοιχεία για εγκληματικές παραλήψεις και αμέλεια στον Εισαγγελέα, οι φάκελοι της Τράπεζας Κύπρου. Φόκου στη Λαϊκή, κλειδί, λέει ο Ζολώτας, γράφει ο πολίτης. Στην Κύπρο, ο Δρακόπουλος, ο εργολάβος. Μεταβατική λύση ψάχνουν στην Πάφο. Υποχωρεί η ιδέα Πατσαλίδη. Και ξαφνικά, Bad Bank, τραπεζικό φόρουμ. Ελκυστική, λέει, παραμένει για τμήμα του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος η ιδέα της δημιουργίας μιας ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ενεργητικού, στην οποία θα μεταφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 100 εκατομμύρια τον χρόνο οι επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μην μας τρελαίνετε. Χθες είχαμε και τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ. Υποτίθεται δίνονται αυτά τα χρήματα στις Κυπριακές Τράπεζες για να τα δώσουν με την σειρά τους στον κόσμο, τους μικρομεσαίους. Αλλά θέτουν τέτοια κριτήρια και τέτοιους όρους και στο τέλος δεν τους δίνουν τα χρήματα. Οπότε σταματάτε να μας λέτε ότι μας δίνονται εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Εκεί που πρέπει να φτάσουν, δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Ο Φιλελεύθερος, πίεση για ξεπάγωμα κεφαλαίων. Πρώτος φάκελος για διώξεις. Πρώην στελέχη της Τράπεζας Κύπρου στο δικαστήριο πριν τα Χριστούγεννα, λέει ο Φιλελεύθερος. Δίκτυα Πούτιν σε ρωσικές εταιρείες. Εισαγγελία, δώστε αμέσως πίσω τις φωτογραφίες. Εκτεθειμένη η αστυνομία για εκείνη την περιβόητη επιδρομή σε έκθεση που πήρε τις φωτογραφίες γυμνών ανδρών. Στην σημερινή, αυτά από το Φιλελεύθερο, στη σημερινή διαδρομή θανάτου για αγέννητο κοριτσάκι, σοκαριστική καταγγελία απαρηγόρητων γονιών. Το παιδάκι μας, λέει, γεννήθηκε νεκρό, είναι μια πρωτοφανής υπόθεση, τραγωδία στο τέλος της ημέρας, είναι ζεύγος αλλοδαπών στην Πάφο. Η μητέρα, έπειτα από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, έφερε στον κόσμο νεκρό το παιδί της με πρόωρο τοκετό. Το ζευγάρι καταγγέλει την απουσία γυναικολόγου στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου έσπευσμένα χθες το πρωί για νοσηλεία. Εκεί οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου, αφού τους ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει επικαθήκον ειδικός, εξέφρασαν την αδυναμία τους να παράσχουν ιατρική βοήθεια, συνέστησαν τη μεταφορά της εγκυμονούσας στο νοσοκομείο Πάφου με το δικό τους αυτοκίνητο, παρακαλώ. Καθοδόν το ζευγάρι σταμάτησε 3 φορές το δρόμο, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας της μητέρας, και όταν τελικά έφτασαν στο νοσοκομείο Πάφου, το παιδί, ένα κοριτσάκι, γεννήθηκε νεκρό. Βεβαίως γίνονται εύλογα ερωτήματα και όσον αφορά την απουσία γυναικολόγου σε κρατικό νοσοκομείο, γιατί η γυναίκα δεν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Πάφου και την άφησε να πάει με το δικό της αυτοκίνητο. Αλλά βλέπετε, για κάποιους αυτά είναι ψηλά γράμματα. Είναι ντροπή, πραγματικά. Ντροπή. Διώξεις για 10 έως 12 άτομα στην οικονομία. Ενόχληση στην Αθήνα για τον Νταβούτογλου. Πάει στην Αθήνα σήμερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός.
Μεγάλες ποσότητες στο τεμάχιο 3. Πωλήθηκε το αγρινό, λέει, για τον στις κυπριακές αερογραμμές. Στην εφημερίδα Γνώμη, το βαθύ γαλάζιο της διαφθοράς. Ο κύριος τίτλος, το ζενίθ της διαπλοκής. Σκάνδαλα επί σκανδάλων από ίδρυσης της Δημοκρατίας. Ήσαμε σήμερα με πρωταγωνιστές επιφανείς προσωπικότητες και ανώτατα στελέχη του Δυσί και άλλων κομμάτων της δεξιάς. Φυτώρια ακροδεξιών οι γαλάζιες κερκίδες. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, λέει η Γνώμη. Η ρατσιστική επίθεση οπαδών του ΑΠΟΕΛ σε βάρος του ποδοσφαιριστή της Ομόνιας του Μικαέλ. Ποτέ δεν κάνει πίσω στο θέμα των εκποιήσεων η κυβέρνηση. Στον αυτόματο πιλότο η τύχη της Κύπρου. Αυτά και από την Γνώμη. Στην εφημερίδα Χαραυγή, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός δοκιμάζει αντοχές και υπομονή. Αναστολή νόμου για εκποιήσεις. Ακόμα να ενημερώσει τη Βουλή ο Χάρης Γεωργιάδης για το πότε προτίθεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια για το πλαίσιο της αφαιρεγκιότητας. 10 μέρες στο κατοχικό κελίο του Φανλή. Είναι αντιρρησία συνείδησης, δηλώνει αντιρρησία συνείδησης. Παιχνίδι από το κέντρο κάνει ο Αβέροφ για την Πάφο. Στασιμότητα 2 χρόνων στην παιδεία. Στο δικαστήριο για χειραγώγηση της αγοράς. Ποινικά δικήματα όσον αφορά στις υποθέσεις, αυτό που λέγαμε πριν, που θα καταχωρηθούν για την Τράπεζα Κύπρου, για πρώην αξιωματούχους φαίνεται. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια του κράτους είναι για την έκθεση του ΕΤΕΚ. Είχαμε χθες τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Φαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλεια σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν συγκεκριμένα οι μη κρατικοί οργανισμοί αρχή ηλεκτρισμού, η ΣΥΤΑ και η αρχή λιμένων. Άδικος ο τρόπος επιλογής διερμηνέων. Αφιέρωμα σε ένα μεγάλο συνθέτη της Μύρνης, τραγούδια του Τούντα θα ακούσει σύντομα το φιλόμουσο κοινό της Λεμεσού και της Λευκωσίας. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ανοίγουμε και σήμερα μόνο το αθλητικό παράθυρο. Από Δευτέρας θα είναι εδώ η Κατερίνα Κυριάκου. Θα πάμε σε εφημερίδες, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, το ξέρετε όλοι ότι έχουμε σήμερα παιχνίδι. 12η αγωνιστική, ανοίγει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος. Έχουμε ντέρπι, ανόρθωση από ΕΛ στις 7. Είναι το παιχνίδι. Να πάμε όμως αναλυτικά να δούμε τι γράφουν σήμερα εφημερίδες. Στην Goal News του Φιλελευθέρου, πόκερ νίκης. Διψασμένη για μια μεγάλη επιτυχία η ανόρθωση έβαλε στόχο να διορθώσει όσα πήγαν στραβά στον ντέρπι με τον Απόλλωνα και να αυξήσει τις πιθανότητες της για νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Για την ομάδα του Δόνη το σημερινό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους. Είπαμε ότι το παιχνίδι είναι στις 7. Ανόρθωση από ΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Απόλλωνας πρόσωλο ταχώς, λέει η Goal News. Ο Απόλλων μετά την νίκη του στο Αντώνης Παπαδόπουλος επί της ανόρθωσης πάει αύριο στη Λάρνεγα με στόχο ένα ακόμη διπλό, αυτή την φορά απέναντι στην ΑΕΚ. Ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Αντώνε που όλοι πλην του Στυλιανού είναι στην διάθεσή του. Επιστρέφω σπίτι, κυρίες και κύριοι, έχουμε την πρώτη μεταγραφή του για την Ομόνια. Ο Άντρε Σκέμπρη επιστρέφει, ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την επάνωδό του στην Ομόνια για τους επόμενους 18 μήνες. Το είχε κάνει ξεκάθαρο ο Σκέμπρη ότι αν θα επέστρεφε στην Κύπρο μόνο στην Ομόνια θα ερχόταν. Λοιπόν, και το Τριφύλι ανακοίνωσε, οι Πράσινοι ανακοίνωσαν επίσημα ότι έχουν έρθει σε συμφωνία. Επίσης ανακοινώθηκαν χθες το τι θα γίνει με τη εισιτήρια διαρκείας, το σχέδιο με βάση το οποίο όποιος αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για τις επόμενες 2 σεζόν θα πάρει ακόμη ένα εισιτήριο δωρεάν, διαρκείας εννοώ, για την περίοδο 17-18. Στην ΑΕΚ, μοναχικός καβαλάρης, ο Κολαούτη είναι ο μόνος επιθετικός που βρίσκεται σε ετοιμότητα. Μακριά από περιπέτειες θέλει η Νέα Σαλαμίνα να μείνει. Απόλυτο αφεντικό, η ομάδα της Λεμεσού δεν πέτυχε, μιλάμε για την ΑΕΛ, δεν πέτυχε φέτος 2 νίκες στην σειρά και το γεγονός αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τον αγώνα με την Σαλαμίνα. Αυτά κυρίες και κύριοι από την Goal News. Στην Sportay Κύπρου να πάμε, ανόρθωση από ΑΕΛ έχουν λόγο. Με την παραδοσιακή καυτή αναμέτρηση ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου γύρου. Επίσης στην Sport Day το παρασκήνιο λέει Junior. Γιατί φεύγει ο Junior? Απόλλωνας ο Αντώνε προσγειώνει εν όψη ΑΕΚ. Ομόνια η επιβεβαίωση της επιστροφής του Σκέμπρη. ΑΕΛ το καρέ ενίσχυσης οι μπηχτές και τα ανοιχτά χαρτιά του Χριστοφόρου. Γράφει Sport Day στο γήπεδο του πολίτη.
αυξήθηκαν μόνο στο ρόστερ. Αγωνίστηκαν μέχρι στιγμής 255 παίχτες και από αυτούς μόνο 67 είναι Κύπροι. Η Δόξα έπαιξε, λέει, μέχρι τώρα μόνο με ξένους. Εδώ σήμερα ο Πολίτης επιλέγει έτσι να κάνει ένα ρεπορτάζ πόσοι ξένοι και πόσοι Κύπροι είναι στις ομάδες μας. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Και πάνω-πάνω, βεβαίως, για το παιχνίδι απόψε, ντέρπι Αλαγοήτρου. Ανόρθωση από Έλλη στις 7. Θέλει νίκη για την εξάδα η ανόρθωση. Μάλλον ξεκινά ο Γκαρσία. Και το από Έλλη, αίτητο πρωτιά. Θέλει να περάσει από τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Εκτός αποστολής, η Καρλάο και Ντε Βιντσέντι. Αυτά στο ένθετο του Πολίτη και στην πίσω σελίδα της εφημερίδας. Κύριο θέμα είναι ότι επέστρεψε ο Σκέμπρη στην Ομόνια. Υπέγραψε 18-μηνο συμβόλαιο και ακολουθεί και ο Λεάνδρο. Στο κόλπο και ο Παναθηναϊκός, ζωντανό στην μάχη του τίτλου έμεινε ο Παναθηναϊκός που πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με 1-0 επί του Πανετολικού. Τι έχουμε, ποινικές διώξεις για τα στημένα στην Ελλάδα. Τα ακούσατε και εσείς από χθες ότι σύεται η χώρα, αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά και για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Η τεχνολογία και στην Bundesliga μετά την Premier League και η Bundesliga υιοθετεί την τεχνολογία για τον Goal Fantasma. Οι 18 σύλλογοι της ανώτατης γερμανικής λίγκας ενέκριναν κατά πλειοψηφία 15-3 την πρόταση να ξεκινήσει να εφαρμόζεται η τεχνολογία γραμμής από τον Ιούλιο. Το σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται στην Αγγλία και στα γήπεδα τένις, το οποίο βασίζεται στις εργασίες 14 καμερών και ενημερώνουν τον διαιτητή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή μέσω ενός δέχτη στο ρολόι του. Εμείς να δούμε τι τεχνολογίες θέλουμε. Και για μπάλες στη γραμμή και για όχι μόνο. Και για χέρια και για πόδια και για στήθη. Παρουσιάστηκε η Λίγα των Εθνών που θα ξεκινήσει το 2018. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την πίσω σελίδα του Πολίτη. Η σημερινή διαδρομή θανάτου. Με συγχωρείτε, στην πίσω σελίδα. Συγχύστηκα με τα πολιτικά. Στα αθλητικά είμαστε τώρα. Στη Sport Time. Μία είναι η επιλογή. Ο λόγος βεβαίως για το παιχνίδι απόψε ανόρθωση από ΕΛ. Και εννοεί η εφημερίδα ότι και οι δύο θέλουν την νίκη. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Ο κόσμος των σπορ. Επιστρέφει το κανόνι. Στο ένθετο, ο Σκέμπρη προανήγγειλε την επανένταξή του στην Ομόνια. Ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μαλτέζος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Ερμής με φόρα για νέα νίκη. Πρώτη κατηγορία προθέρμανση με καυτό ντέρπι, ΑΕΛ δράση σε διπλό ταμπλό. Και στην πίσω σελίδα της Χαραυγής, ο Πέτριτς τον κράτησε ζωντανό, ο λόγος βέβαια κυρίες και κύριοι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπαμε νίκησε με 1-0 τον Πανετολικό. Ομόνια, χριστουγεννιάτικο δώρο, ο Σκέμπρη, έτσι γράφει εδώ η Χαραυγή. Εθνική Κύπρου καθαρή η διεθνής. Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δειγμάτων που λήφθηκαν στον έλεγχο ντόπινγκ που πραγματοποιήθηκε, θυμάστε, 8 του Οκτώβρη πριν τον αγώνα της Εθνικής και τότε είχε προκαλέσει και αντιδράσεις. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα λήγησε στην πόλη για το μπάσκετ, έχασε ο Παναθηναϊκός από την Φενερμπαχτσέ. Γερμανία μπαίνει η τεχνολογία της γραμμής, σας τα έλεγα προηγουμένως. Ολυμπιακός αποχωρεί ο Αμπιντάλ. Οι λιμένοι θεωρούν στη Γαλλία την απόφαση του Αμπιντάλ να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τις εφημερίδες. Είπαμε, είναι Παρασκευή, αρχίζει το πρωτάθλημα, η αγωνιστική από σήμερα με το παιχνίδι ανόρθωση από Έλλη στις 7. Ακολουθούν το Σαββατοκυριακό οι άλλοι αγώνες. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ η Κατερίνα Κυριάκου να ανοίγεται μαζί. Θα ανοίγει μαζί σας το αθλητικό παράθυρο, είναι δουλειά της. Λοιπόν, για το τραγούδι, ωραίο τραγούδι άρεσε σε κάποιους και για το πρωτοσέλιδο που διαβάσαμε πριν τη σημερινή για την μητέρα που έχασε το παιδί της, πήγε στην πόλη Χρυσοχούς, της είπαν δεν είχε γυναικολόγο και της είπαν πάρε το αυτοκίνητο σου και πήγαινε στην Πάφο και μέχρι να πάει η γυναίκα γέννησε νεκρό το παιδί γιατί είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Εδώ λέει η φίλη Αντρούλα μου γράφει καλημέρα και στον γιο μου, είπαν να έρθει στη Λευκοσία μόνος του από το νοσοκομείο Παραλιμνίου όταν έσπασε το πόδι του. Στο τέλος τον χειρούργησαν εκεί γιατί είχε πάθει σοβαρή μόλυνση. Πόσες φορές να τα πούμε. Τα νοσοκομεία είναι υποκατάρρευση. Και εμείς ψαχνόμαστε εδώ και εκεί. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκυριακό. Αθλητικό παράθυρο.
Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Για πάνελ πολυορθάνης, κανήκο ψήμων και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφείς, ό,τι πάγος και ό,τι χρώμα θέλεις. Κι ώσπου να πιεις έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, ας θέλω να μου πεις το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολυορεθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφκει και λέν. Α, Παναγία μου. Ναι, κόφκει την και λέν της, αν τα βρεις αλλού πιο φτηνά. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την εκπομπή χορηγεί ο καφές του Λαϊκού. Ο Κυπριακός καφές του Λαϊκού σας κερνά επιπλέον 25% δωρεάν καφέ με ένα ζεστό ευχαριστώ για την προτίμησή σας. Βρείτε τη νέα χρυσή συσκευασία με την κόκκινη ένδειξη και απολαύστε 25% επιπρόσθετο προϊόν από τον καφέ του Λαϊκού. Κυπριακός καφές Λαϊκού. 65 χρόνια ο χρυσός καφές της Κύπρου.